συστημάτων. Πολίτης 107.6. Πρωί-πρωί στα γήπεδα. Με τον Παντελή Παντελή σήμερα. Παντελή, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Κυπριακό πρωτάθλημα, δύο αγώνες είχαμε χθες. Σήμερα θα παίξουν οι Ευρωπαίοι. Τρεις αγώνες θα έχουμε σήμερα. Διπλό εχθές για τον ΑΠΟΕΛ, όπου με πρωταγωνιστή το Σαρφό επικράτησε 2-1 του Ακρίτα στο Στέγιος Κυριακίδης και επέστρεψε στις νίκες μετά τις ισοπαλίες με ΑΕΚ και Καρμιώτισσα. Ο Γκανέζος Μέσος, όπως είπα, ήταν ο πρωταγωνιστής. Από τα πόδια του προήρθε το πρώτο γκολ και το δεύτερο, ενώ είχε κερδίσει και πέναλτι. Ήταν το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Μιλόγεβιτς στον πάγκο για τον ΑΠΟΕΛ, με το Στέρβο να μπαίνει με το δεξί στο πρωτάθλημα. Όσον αφορά τον Ακρίτα, παρά την προσπάθεια, παραμένει σε δύσκολη θέση αφού βρίσκεται τελευταίος με 4 βαθμούς. Ακόμη μια νίκη και για την ΑΕΛ, η οποία φαίνεται να πήρε φορά μετά την πρόσληψη του Γιανεύσκη. Η μακρινή ανάμνηση είναι πλέον τα άσχημα αποτελέσματα στην αρχή του πρωταθλήματος. Το διπλό επί της Καρμιώτισσας, το Αμόχωστος με 1-2 ανέβασε τους γαλαζοκίτρινους στην 8η θέση με 8 βαθμούς, που αναφίβολα διανύουν την καλύτερη τους φάση στο πρωτάθλημα. Και αυτό έγινε από τον καιρό που ανέλαβε τα ηνία στον πάγκο ο Τσεντόμιρ Γιανεύσκη, αφού με το Σκοπιανό δεν έχει χάσει ακόμη. Έχει φέρει μια ισοπαλία 0-0 με τον ΑΠΟΕΛ, κέρδισε την Ομόνια και τώρα κέρδισε την Καρμιώτισσα. Σήμερα, όπως είπα, αγωνίζονται οι Ευρωπαίοι. Η ΑΕΚ θέλει να τριτώσει το καλό στο απόψινο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ Αρένα στις 7. Η ομάδα της Λάρνακας προέρχεται από 2 σερί νίκες στο πρωτάθλημα και στοχεύει στο τρίτο της σερί τρίποντο, ώστε να ανέβει στο βαθμολογικό πίνακα, να μην χάσει κι άλλο έδαφος και να εδραιωθεί στις ψηλές θέσεις. Ο Λουίς Όλτρα αναμένεται να ρίξει νέους παίχτες στον αγωνιστικό χώρο και να ξεκουράσει κάποιους που αγωνιστικά στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και καλύτερα να κάνει την καλύτερη δυνατή διαχείριση του ρόστερ του. Ο Απόλλωνας σήμερα σημαδεύει στην πέπτη του νίκη στο πρωτάθλημα και αυτό στις 7 στο τοπικό ντέρπι με τον Άρη, ντέρπι της Λεμεσού. Ο Νταβίτ Καταλά ξέρει πως είναι δύσκολο το εμπόδιο απέναντι στην ελαφρά ταξιαρχία, όμως στόχος είναι οι 3 βαθμοί, έτσι ώστε να επιστρέψει ο Απόλλωνας στην κορυφή όπου συγκατοικεί με την Πάφο προς το Βαρόν. Ο Απόλλωνας θέλει ακόμη ένα πρωτάθλημα, είναι ένα ύπουλο παιχνίδι, στο οποίο απαιτείται συγκέντρωση για αγωνιστική πειθαρχία. Ο Νταβίτ Καταλά έχει προετοιμάσει τους παίχτες του, αναμένεται και αυτό να ξεκουράσει κάποιους και θέλει το τρίποντο. Η Ομόνια επιστρέφει και αυτή στην κυπριακή πραγματικότητα μετά τον αγώνα με την Manchester United. Στις 7 και αυτός ο αγώνας, 3 αγώνες στις 7 έχουμε σήμερα. Φιλοξενεί μια Σαλαμίνα στο GACP για την 7η αγωνιστική του προαθλήματος. Έχει οπλό τον ενθουσιασμό και τα όσα θετικά παρουσιάζει στο παιχνίδι της Πέψης με την United η Ομόνια. Οι ποδοσφαιριστές του Λένων καλούνται να πάρουν ακόμη μια νίκη έτσι ώστε να διατηρηθούν στα ψηλά και να μην χάσουν άλλο έδαφος και την επαφή τους με την κορυφή, αφού έχουν ήδη 3 ήττες. Η μετάβαση από την Ευρώπη στο πρωτάθλημα, ειδικά όταν είχες για αντίπαλο την Manchester United, είναι μια κατάσταση που δύσκολα συνηθίζεται, όμως η Ομόνια μπορεί να τα καταφέρει στην έδρα της, έδειξε ότι έχει καλή απόδοση και να πάρει αυτό το πολύτιμο τρίποντο. Αυτά είχαμε για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Παντελή, καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Καλημέρα. Τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, 6 ώρα. Ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα. Τίτλοι ειδήσεων με τον Γιάννο Λίτρα και στη συνέχεια Λούις Πατσαλίδης και Μαρία Ανδρονίκου. Στο βασικά, καλημέρα σας. Μαρία Παπαλατζάρου Φράγκου, δεύτερη ματιά στα γεγονότα, 12 με 1. Από τον Ανδρέα Ταπά και την Κατερίνα Ελιάδη. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Πολίτης 107.6. Η ώρα είναι 9.